Μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πρίνα και το Μεσελέρι για να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς σε οικισμούς και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ήταν αρκετά μεγάλη, ξεκίνησε από το σημείο, από τη διασταύρωση Μεσελέρων Πρίνας. Φοβηθήκαμε, αέρας φυσούσε πάρα πολύ, η πυροσβεστική όμως έτρεξε αμέσως με ένα κατάλληλο σχεδιασμό, περιόρισαν τη φωτιά. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη την Κρήτη τέθηκαν σε επιφυλακή στέλνοντας ενισχύσεις στο μέτωπο του Λασιθίου σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκαλούσαν οι ρηπές του ανέμου υπό το φόβο της ακόμη πιο δύσκολης μέρας που ξημέρωσε με ανέμους έντασης 7 έως και 8 μποφόρ στην περιοχή. Ήταν επικίνδυνο γιατί είχε πολύ αέρα στο σημείο, βράδυ, δύσβατο το σημείο. Με τα ελικόπτερα όμως το πρωί ήταν... Πήρε το ποτάμι μέσα, είχε πολύ ακρεβαθείς, λέμε, μερχές, καλάμια, πράγματα, καήκανε. Τα οποία δεν σβήνουν εύκολα. Αυτά δεν σβήνουν εύκολα. Πεύκα είχαμε βάσος. Είχε και πεύκα, πέρα πολλά πεύκα καήκανε. Με το φόβο της τεράστιας καταστροφής που είχε συντελεστεί στην περιοχή το 1994, στη διάρκεια της νύχτας μετά από σύσκεψη αποφασίστηκε η ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή. Έφτασε η φωτιά μέχρι εκεί, μέχρι τον δρόμο, διότι είπαμε οι επίγειες δυνάμεις τρέξανε, δώσανε τον εαυτό τους όλη νύχτα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε, ότι πήγαν όλα καλά. Το ελικόπτερο βλέπετε ότι έρχεται σήμερα και τώρα ακόμα έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται, γιατί γίνονται αναζωπυρώσεις με αποτέλεσμα να τις σβήνουν συνεχώς. Τα ξημερώματα βρήκαν σε θέση μάχης 100 πυροσβέστες, 20 υδροφόρα, 6 πεζοπορά τμήματα, οχήματα μεταφοράς και χωματουργικά μηχανήματα από τους δήμους Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου. Συνεπικουρούμενα από 2 ελικόπτερα που ξεκίνησαν συντονισμένες ρήψεις νερού στα πιο δύσβατα σημεία και σε Χαράδρες, η φωτιά οριοθετήθηκε ώστε να μην απειληθούν σπίτια και θερμοκήπια και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το μεσημέρι. Περίπου στις 6-6.30 το ελικόπτερο, πράγματι τα παιδιά δώσανε τον εαυτό τους. Κάτοικοι της περιοχής εστιάζουν την έναρξη της πυρκαγιάς σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον κεντρικό δρόμο, πιθανολογώντας ότι προκλήθηκε από αναμένο τσιγάρο. Εγώ είπα από τσιγάρο γιατί η μεριά από αριστερά του οδηγού, παράδειγμα, μπορεί να έχει το τσιγάρο έξω. Την άκρη του δρόμου. Την άκρη του δρόμου ακριβώς είπε. Ακριβώς από τα κάγκελα της γέφυρας. Ναι. Αυτή τη στιγμή παραμένουν 15 οχήματα με 30 άντρες και 12 άτομα πεζοπόρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα και η προανάκριση από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.